Καλή σας ημέρα και καλό ταξίδι. Από τον καπετάνιο και το πλήρωμα του σκάφους. Αναχωρήσαμε από το μικρό λιμανάκι της Ουρανοπόλεως με προορισμό τα παραλιακά μοναστήρια του Αγίου. Σε 45 περίπου λεπτά θα βρισκόμαστε στο πρώτο μοναστήρι της διαδρομής μας, την Ιερά Μονή Δοχιαρή. Και από εκεί θα αρχίσει και η ξενάγηση του μοναστηριού. Ενώ σε λίγα λεπτά θα πούμε λίγα λόγια γενικά για το Άγιο Όρος. Τα δύο σπιτάκια που βλέπουμε αριστερά στην παραλία και από πολύ κοντά στα τελευταία σπίτια της Ουρανοπόλεως αρχίζει το Άγιο Όρος. Εδώ είναι τα σύνορα τα οποία επεκτείνονται μέχρι τη βόρεια πλευρά κοντά στο ακροτήριο Αράπης. Και από τις δύο πλευρές των σύνορων υπάρχει αστυνομική φύλαξη και δεν αφήνουν να περάσει ούτε άντρας ούτε γυναίκα στο εσωτερικό του Άγιο Όρος. Οι άντρες μπορούν να μπουν με το δρομολογιακό σκάφος της γραμμής, μόνο αφού έχουν διαμονητήριο, ενώ οι γυναίκες με τα περιηγητικά σκάφη της περιοχής. Το πλοίο μάλιστα που μεταφέρει γυναίκες πρέπει να κρατά απόσταση 500 μέτρων από την ακτή. Στη συνέχεια θα δούμε μια έρημη ρώσικη σκήτη. Μαρία από εδώ και πέρα το κομμάτι αυτό εκεί θα κοιμώσει σε ένα και σε καμία άλλη γυναίκα στον κόσμο.
Έχει λοιπόν το Αγίου Όρος από τότε. Και σήμερα ονομάζεται περιβόλι της Παναγίας και κάθε μοναστήρι ξεχωριστά, αλλά και όλες οι μονές μαζί γιορτάζουν ιδιαίτερες τιμές στο όνομά τους. Έχουμε πολλές ονοματοποιητικές εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Καρτάνασα, η Γαλακτοτροπούσα, η Τριχερούσα, η Γοργοϊφίκο, η Πορταίτσα, η Ποπιδούσα. Και η πιο γνωστή σε όλη της Παναγία του άξονες τύπου βρίσκεται στις καρδιές του προδέμψεων του Αγίου Όρους. Εκτός του ιερού ναού του Πρωτάτου, το θεότερου ναού εδώ της Χρυσανίσου του Άρου. Μοναξή λοιπόν γυναίκα μπορεί να πατήσει εδώ είναι η Παναγία μπροστά των μοναχών οικονόμων που ζουν εκεί, η οποία της οικονομεί την καθημερινή της πνευματική αλλά και σωματική τροφή. Σήμερα φυσικά δεν είναι της Παναγίας στο Άγιο Όρος, όπως είναι σε εμάς, γιατί στο Άγιο Όρος παραγίνεται 13 μέρες μετά από εμάς. Έχουν το παλιό ημερολόγιο και μετά από 13 μέρες από σήμερα θα γιορτάζουν τις Παναγίες και θα γιορτάζουν τον Άγιο Όρος. Ιστορία του Αγίου Όρους. Η Χερσόνησος του Άθο που θα γνωρίσουμε σήμερα έχει μήκος 57 χιλιόμετρα, πλάτος 10 χιλιόμετρα και συνολική επιφάνεια 336 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ιστορία του Αγίου Όρους αρχίζει γύρω στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστό με την εμφάνιση των πρώτων μοναχών που ήρθαν εδώ να μονάσουν σε περιοχές απόμακρες και ερημικές όπως αυτές του Όρους Άθο. Ασκήθησαν για περίπου 4 αιώνες ώσπου εμφανίστηκε ο μοναχός Αθανάσιος τον 9ο αιώνα, ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη και σκεπτόμενος να χτίσει μοναστήρι σύμφωνα με τα πρότυπα των μοναστηριών που βρίσκονταν γύρω από την πόλη. Με τη βοήθεια του τότε Βυζαντινού Αυτοκράτορα, Ιωάννη Τσιμισχή, το 963 ίδρυσε την Ιερά Μονή της Λαύρας. Πήρε το όνομά της από τα σκληταριά των μοναχών που βρίσκονταν σε απόκρημα σημεία της Λαύρας. Ο μοναχός Αθανάσιος, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αδωνίτης, κατόρθωσε να οργανώσει την άναρχη ζωή των μοναχών σε μια οργανωμένη και να την ονομάσει κοινόβιο. Κοινόβιο μοναστήρι σημαίνει ότι όλοι οι μοναχοί ζουν μεταξύ τους κοινά, ίσα, έχοντας έναν αρχηγό που λέγεται ηγούμενος, κάνοντας ίδιες δουλειές, τρώγοντας το ίδιο φαγητό, έχουν τα ίδια δικαιώματα τις ίδιες ώρες. Αντίθετα από ένα ιδιόρυθμο που ο καθένας τρώει το δικό του φαγητό, εργάζεται, πληρώνεται και γενικά φροντίζει μόνος του τον εαυτό του. Σήμερα οι ιδιόρυθμες είναι μόνο οι σκήτες. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Αθανασίου και άλλοι μοναχοί χτίζουν πολλά και μεγάλα μοναστήρια. Από την ιστορία αναφέρεται ότι τον 11ο αιώνα υπήρχαν 180 μονίδρια ενώ τον 13ο αιώνα είχαν φτάσει τα 300. Καταστράφηκαν τα περισσότερα από επιθέσεις πειρατών, Λατίνων Σταυροφόρων αλλά και εξαιτίας της τουρκοκρατίας. Έτσι έμειναν 20 μεγάλες μονές, 12 σκήτες και πάρα πολλά σπίτια στα παράλια του αλλά και στο εσωτερικό του. Κελιά, καλύβες, καθίσματα, ησυχαστήρια. Και ζουν σήμερα 2.300 μοναχοί. Στο Άγιο Όρος διατηρείται το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο είναι 13 ημέρες πίσω από εμάς και η Βυζαντινή ώρα, η οποία είναι 4 ώρες περίπου μπροστά από εμάς και αλλάζει ανάλογα με την εποχή. Η ζωή του μοναχού σε ένα μοναστήρι χωρίζεται σε 3-8 ώρα. Πρώτον για μελέτη, δεύτερο για προσευχή και τρίτον για ανάπαυση. Αρχηγός του Αγίου Όρους είναι ο πρώτος, ο οποίος διοικεί το Αγίου Όρος για ένα χρόνο. Κάθε χρόνο αλλάζει. Αυτός μαζί με τους 20 αντιπροσώπους των μονών αποτελούν την Ιερά Κοινότητα. Ο πολιτικός διοικητής είναι ο αντιπρόσωπος του ελληνικού κράτους στο Άγιο Όρος. Έχει θέση νομάρχη, μισθό νομάρχη και είναι υπεύθυνος για τα πολιτικά προβλήματα που αφορούν το Άγιο Όρος. Ο κύριος οικονομικός πόρος των μονών του Άγιο Όρος είναι η ξυλία και τα έσοδα από τα κτήματα ή τα κτίρια που νοικιάζουν εκτός ή εντός της Χερσονήσου του Άθο. Παράγουν κρασί, τσίπουρο, λάδι, προς δική τους όμως χρήση και κυρίως το κρασί και το τσίπουρο σαν κέρασμα για τους προσκυνητές.
Ιερά Μονή Δοχιαρίου. Το πρώτο μοναστήρι της διαδρομής μας, ελληνικό, κοινόβιο, χτίστηκε τον 10ο αιώνα. Το καθολικό γιορτάζει στους αρχάγγελους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Είναι τοιχογραφημένο από την κριτική σχολή. Η βιβλιοθήκη έχει 3.000 έντυπα βιβλία, πολλές περγαμινές και πάπυρους. Εδώ βρίσκεται η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπικόου. Σήμερα στο μοναστήρι ζουν 30 μοναχοί. Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Ελληνικό μοναστήρι, κοινόβιο, κτίστηκε το 998 και γιόρτασε τα χίλια του χρόνια το 1998 που μας πέρασε. Έχει δύο καθολικά, του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Δημητρίου. Αυτό του Αγίου Γεωργίου είναι το μεγαλύτερο. Επίσης έχει και 14 παρεκκλήσια. Μεταξύ των κοιμηλίων είναι οι ψηφιδωτές εικόνες του Αγίου Γεωργίου και Δημητρίου μεγάλης αξίας. Η εικόνα της μεταμόρφωσης αλλά και η θαυματουργική εικόνα της οδηγήτριας. Η βιβλιοθήκη φυλάσσει 4.000 έντυπα βιβλία, 300 χειρόγραφα. Στη Μονή σήμερα ζουν 50 μοναχοί. Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Το Ρώσικο Μοναστήρι. Από τις νεότερες και μεγαλύτερες μονές του Αγίου Όρους. Άρχισε να χτίζεται το 1800 και τελείωσε το 1865. Έφτασε να έχει 2.000 μοναχούς και σήμερα μόνο 60. Το Κεντρικό Καθολικό γιορτάζει στον Άγιο Παντελεήμονα. Ενώ πολλά ακόμη καθολικά βρίσκονται στη Βόρεια Πτέρυγα σε ένα κτίσμα 6 ορόφων. Εκεί βρίσκεται και η περίφημη εκκλησία του Αλεξάνδρ Νεύσκη και η Αγία Σκέπη, με πάρα πολύ χρυσό στο εσωτερικό τους. Στο Μεγάλο Καμπαναριό φυλάσσεται και λειτουργεί η μεγαλύτερη καμπάνα στον κόσμο που ζυγίζει 13 τόνους. Μεταξύ των κοιμηλίων ξεχωρίζουν οι φορητές εικόνες του Αγίου Παντελεήμονος και της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Η βιβλιοθήκη περιέχει 1.320 ελληνικά χειρόγραφα, 600 σλάβικα και 20.000 έντυπα βιβλία.
Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Το τέταρτο μοναστήρι της διαδρομής μας, ελληνικό, κοινόβιο, κτίστηκε τον 11ο αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Το καθολικό τιμάται στους 40 μάρτυρες. Μεταξύ των κοιμηλίων, εδώ φυλάσσεται το μεγαλύτερο τμήμα τιμίου ξύλου στον κόσμο. Φαίνεται και μια από τις τρύπες του καρφιού, όπου γύρω του έχει διαμάντια. Επίσης μέρος από το μανδύα του Χριστού και από το ακάθινο στεφάνι. Η βιβλιοθήκη περιέχει 4.000 έντυπα βιβλία και 409 χειρόγραφα. Στη Μονή σήμερα ζουν 38 μοναχοί. Το κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους. Εδώ καταλήγει το δρομολογιακό σκάφος με τους άνδρες και από εδώ κανείς διαλέγει το μέσον για να φτάσει στον προορισμό του. Η Δάφνη αποτελείται από το εστιατόριο, το ξενώνα, τρία παντοπολία, αστυνομία, ταχυδρομείο, λιμεναρχείο και τελωνείο. Στη Δάφνη δεν μένουν μοναχοί παρά μόνο οι πολίτες που ζουν και εργάζονται εδώ. Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, ελληνικό μοναστήρι, κοινόβιο και από τα πιο επιβλητικά μοναστήρια του Αγίου Όρους. Χτίστηκε τον 12ο αιώνα από το Σίμωνα πάνω σε ένα βράχο ύψους 250 μέτρων από τη θάλασσα. Στο παρελθόν κάηκε πολλές φορές με αποτέλεσμα να μην σώζονται και πολλά κοιμήλια. Το καθολικό τιμάται στη γέννηση του Κυρίου. Η βιβλιοθήκη σήμερα έχει 1500 έντυπα βιβλία νεότερης βιβλιογραφίας. Στη Μονή σήμερα ζουν 60 μοναχοί.
Ιερά Μονή Γρηγορίου, ελληνικό κοινόβιο μοναστήρι, κτίστηκε τον 14ο αιώνα από τον Όσιο Γρηγόριο το Σιναίτη. Το καθολικό τιμάται στον Άγιο Νικόλαο. Από τα πολυπληθέστερα μοναστήρια με 100 μοναχούς και από τις λίγες μονές με μεγάλο ιεραποστολικό έργο. Μεταξύ των κοιμηλίων της ξεχωρίζουν η θαυματολική εικόνα της Παναγίας της Παντάνασσας και της Γαλακτοτροφούσας. Η βιβλιοθήκη φυλάσσει το πρώτο Ευαγγέλιο στον κόσμο του Πειμένα του Ερμά. Ιερά Μονή Διονυσίου κτίστηκε πάνω σε βράχο ύψους περίπου 80 μέτρων από τον Όσιο Διονύσιο. Το καθολικό της μονής τιμάται στον Τίμιο Πρόδρομο. Το τέμπλο, πάρα πολύ όμορφο, ξυλόγλυπτο, χρονολογείται γύρω στον 18ο αιώνα. Μεταξύ των κοιμηλίων φυλάσσεται και η μοναδική εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου Ύμνου, που είναι φτιαγμένη από κερί και μαστίχη. Η βιβλιοθήκη έχει 5.000 έντυπα βιβλία και 804 χειρόγραφα. Στη Μονή ζουν σήμερα 45 μοναχοί. Εξωτερικά της τράπεζας βρίσκονται και οι περίφημες τοιχογραφίες της Αποκάλυψης. Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, ελληνικό κοινόβιο, κτίστηκε από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό, που έκτισε τη Μονή Ξηροποτάμου. Το καθολικό τιμάται στην Παπατή του Κυρίου, το τέμπλο φτιαγμένο από μάρμαρο. Η βιβλιοθήκη έχει 12.500 έντυπα βιβλία. Στη Μονή φυλάσσονται τα τίμια δώρα των μάγων, δωρεά τη συζύγου του Μουρά του Β. Στη Μονή ζουν σήμερα 35 μοναχοί.